Θα ασχοληθούμε με το θεσμό της διαμεσολάβησης, γιατί τέθηκε σε ισχύ από χθες, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου. Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Ειδικότερα, η πρώτη αυτή φάση της υποχρεωτικότητας αφορά σε οικογενειακές διαφορές, εκτός από κάποιες περιπτώσεις. Εμείς έχουμε ένα παράδειγμα, το οποίο θα το παρακολουθήσετε μέσα από το βίντεο που ακολουθεί και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε με την ειδικό πλέον, την κυρία Ευγνωσία Ραυτοπούλου, δικηγόρα αλλά και διαμεσολαβήτρια. Τοποθετήσεις και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάποια θέματα πάνω στα οποία θα συζητήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα από εσάς ποιος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Θα έλεγα να ξεκινήσει πρώτα η Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Έχω έρθει στη διαμεσολάβηση γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και γιατί ο δικηγόρος μου συμβούλεψε να έρθω. Στην πραγματικότητα δεν έχω καμία διάθεση να είμαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του, πόσο μάλλον στο ίδιο τραπέζι. Με κατέστρεψε το γάμο μας, με απάτησε, με κορόιδεψε, δεν σεβάστηκε τα παιδιά μας και δεν έχει παραδεχτεί και ποτέ τα λάθη του στη σχέση μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη χωρίσει και για κάποιο διάστημα έχει σταματήσει να καταβάλει τη διατροφή των παιδιών. Ο λόγος που είμαι εδώ λοιπόν είναι καθαρά τα παιδιά μου, όχι αυτός. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις? Όχι, προς το παρόν όχι. Νίκο. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό που έγινε με την Ηλέκτρα. Δεν φταίω εγώ αν ο γάμος μας κατέληξε σε αδιέξοδο. Αφοσιώθηκε τόσο πολύ στα παιδιά και τη φροντίδα τους, που εμένα μ' άφησε στην απέξω. Με λίγα λόγια, με τη συμπεριφορά της με απομάκρυνε. Έτσι λέγεται τώρα το κέρατο. Απομάκρυνε. Μην ψάξεις να βρεις δικαιολογίες. Εδώ είμαστε για άλλο λόγο. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικότητα. Τόσο πολύ υπολογίζεις την οικογένειά σου. Αυτό που λες με θίγει. Και σταμάτα να με προσβάλλεις. Καλό είναι να μην διακόπτει ο ένας τον άλλον. Θα υπάρξει αρκετές τοποθετήσεις. Λοιπόν, κυρία Ραυτοπούλου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είδαμε μία προσομοίωση ενός παραδείγματος διαμεσολάβησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κυρίους και τις κυρίες που θέλησαν να συμμετάσχουν σε αυτό. Ακριβώς, ήταν ηθοποιοί βεβαίως να πούμε. Όχι, είναι συνάδελφοι διαμεσολαβητές. Οι οποίοι επέλεξαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Έστησαν αυτό. Υπάρχουν τρεις τέτοιες προσομοιώσεις διαμεσολαβήσεων και είναι αναρτημένες στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης που μιλάει για τη διαμεσολάβηση. Mm-hmm. Και αν θέλουν οι φίλοι μας μπορούν να πατήσουν το διαμεσολάβηση.gov.gr και να δουν ολόκληρη αυτή την προσομοίωση, ως προσομοίωση κρατάει περίπου ένα τέταρτο, ή να δουν και σε άλλες υποθέσεις, σε εμπορικές, σε μισθωτικές κλπ. Ωραία. Λέγαμε για την πρώτη φάση της διαμεσολάβησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ από χθες. Υπάρχει και δεύτερη, mm-hmm. από τις 15 Μαρτίου του 2020 αυτή. Θα πούμε και για εκείνη. Ας πάρουμε όμως την πρώτη, η οποία αφορά παραδείγματα διαζυγίων. Ακριβώς, ναι, για τις οικογενειακές υποθέσεις. Οι συνήθεις λοιπόν υποθέσεις που ξεκινούν όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να χωρίσει, και αυτές οι συνήθεις υποθέσεις είναι που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών, τη γονική μέρημνα ακόμη, που κάποια στιγμή υπήρχε αμφισβήτηση αν μπορεί και η γονική μέρημνα να ρυθμιστεί με τη διαμεσολάβηση, τη διατροφή, το ποιος θα έχει τη χρήση της οικογενειακής στέγης, όλα αυτά τα θέματα, ποιος θα έχει τη χρήση των κινητών κλπ. Όλα αυτά τα θέματα και άλλα θέματα ξεκινούν τώρα πρώτα από το γραφείο του διαμεσολαβητή. Ο νόμος ορίζει ότι θα γίνει μια υποχρεωτική αρχική συνεδρία, τη λέμε ΙΑΣ από τα αρχικά της, και αυτή η πρώτη συνεδρία όρισε τώρα ο νόμος ότι είναι απλώς ενημερωτική. Με τον προηγούμενο νόμο για τον οποίο συζητούσαμε πριν ένα και δύο χρόνια, ορίζονταν ότι η πρώτη συνεδρία θα είναι ουσιαστική, δηλαδή ότι κατευθείαν αρχίζει η διαμεσολάβηση. Μετά τα διάφορα που συνέβησαν, τώρα ορίστηκε ότι αυτή είναι ενημερωτική. Άρα, πηγαίνοντας στο γραφείο του διαμεσολαβητή, συνήθως στο γραφείο του διαμεσολαβητή, εκεί θα μας ενημερώσει ο διαμεσολαβητής για το τι είναι διαμεσολάβηση, ότι ο ρόλος του διαμεσολαβητή δεν είναι να είναι δικαστής, δεν βγάζει ο ίδιος απόφαση, ότι ο ρόλος του είναι διευκολυντικός, να δημιουργηθεί επικοινωνία, να ανταλλαγούν προτάσεις, να γίνουν διαπραγματεύσεις, ώστε το ζευγάρι ή όποιοι είναι σε διαμεσολάβηση να φτάσουν σε συμφωνία, ότι όταν αυτό συμβεί η συμφωνία αυτή έχει την ισχύ μιας δικαστικής απόφασης και ότι όλο το περιβάλλον στο οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία είναι απολύτως εμπιστευτικό. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι το ότι η διαδικασία στα δικαστήρια είναι δημόσια και ότι τα ζευγάρια που έχουν προβλήματα, ασφαλώς έχουν προβλήματα και είναι ο καθένας θυμωμένος απέναντι στον άλλο, είναι αναγκασμένα να πούνε δημόσια στο ακροατήριο όλα τα προβλήματα που είχαν. Και πολλές φορές μετά από λίγο καιρό, όταν περάσει ο θυμός, νιώθουν και οι ίδιοι πικραμένοι
με αυτό το οποίο έκαναν και υπέστησαν. Mm-hmm. Τώρα μπορούν να μιλήσουν για όλα αυτά τα θέματα, αλλά σε μια διαδικασία κλειστή, εμπιστευτική, απόρριτη. Λοιπόν, κυρία Ραυτοπούλου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Mm-hmm. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης τίθεται σε εφαρμογή τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια σε ξένα κράτη. Ναι. Στην Ελλάδα έκανε την εμφάνισή του, θυμήστε μου, πριν από πόσα χρόνια, 2008 ήταν η οδηγία mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2010 ο πρώτος νόμος για τη διαμεσολάβηση. Έχουν περάσει λοιπόν πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 10, ναι. μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή, σε πλήρη ναι. εφαρμογή. Ναι. Αυτός ο χρόνος που προηγήθηκε των 10 ετών εξοικείωσε με έναν τρόπο την ελληνική κοινωνία και τους δικηγόρους ώστε να επιλέξουν την διαμεσολάβηση για να εφαρμοστεί ναι. όπως της αξίζει, να το θέσω έτσι, στη χώρα μας. Θεωρείται στην Ελλάδα ότι η Θεσσαλονίκη προηγείται στο θέμα της διαμεσολάβησης. Γιατί άραγε? Να και μια ωραία ακόμη πρωτιά. Έτσι, έχουμε μια ωραία πρωτιά και νομίζω ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε η Μαρία Αναγνωστίδου και η εκπομπή της που έδωσε το χώρο και το χρόνο να μάθει το κοινό της Θεσσαλονίκης τι είναι διαμεσολάβηση. Χαίρομαι πολύ αν συμβάλαμε σε αυτό. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι πριν λίγες μέρες μου ήρθε μια κυρία στο γραφείο μου, ήρθε ως δικηγόρος και μου έδειξε ένα μήνυμα του άντρα της. Είναι σε διάσταση, ξεκινάει η διάσταση το ζευγάρι, ναι. και της έλεγε: βρες ένα διαμεσολαβητή να πάμε να συζητήσουμε την υπόθεσή μας. Για μένα αυτά είναι πάρα πολύ ισχυρά μηνύματα, είναι πολύ ωραίες πληροφορίες, βέβαια. Mm-hmm. Το κοινό την αγαπάει τη διαμεσολάβηση και από την εμπειρία που είχα από την πύλη ενημέρωσης ως συντονίστρια της πύλης ενημέρωσης του Δήμου Ρεοκάστρου, εκεί είχα μιλήσει στο διάστημα που κάναμε ενημέρωση στο κοινό με 600 άτομα, με ονοματεπώνυμο που λέμε. Στα 600 υπήρχαν μόνο 2 που αμφισβήτησαν την αξία του θεσμού. Όλοι οι άλλοι. Και τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, κυρία Ραυτοπούλου. Δείτε, ο ένας κύριος ήταν, την αμφισβήτησε την αξία μόλις άκουσε ότι είναι θεσμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σηκώθηκε και έφυγε από την καρέκλα. Okay. Και μία κυρία η οποία είχε σύζυγο που έχει να κάνει με το χώρο της δικαιοσύνης και πιθανόν ένιωσε το ότι κίνητρο ο σύζυγός της, ότι απειλείται, ας πούμε, απειλείται. Από αυτό. Αυτό που θα ήθελα να ξέρουμε όλοι εμείς που είμαστε δικηγόροι είναι ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, τα πράγματα αλλάζουν και η δικηγορία πρέπει να αλλάξει μορφή όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τέθηκε σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και αρκετοί διαμεσολαβητές στη χώρα μας για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά αυτό. Πώς είναι αυτό? Περίπου 2.500 είναι. Τουλάχιστον οι μεγάλες πόλεις δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο θέμα σε μικρότερες πόλεις. Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα είχα κληθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας να κάνουμε εκεί μια ενημέρωση των δικηγόρων. Εκεί στην Άρτα, ας πούμε, είναι 4 μόνο οι διαμεσολαβητές. Σε 130 δικηγόρους, έτσι για να καταλαβαίνουμε την αναλογία. Υπάρχουν κάποιες μικρές πόλεις που πιθανόν έχουν θέμα, αλλά νομίζω ότι τώρα με την υποχρεωτικότητα θα δημιουργηθεί ένα κύμα εκπαίδευσης νέων διαμεσολαβητών. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Γιατί νομίζω ότι για να γίνει κάποιος διαμεσολαβητής πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα skills που απαιτούνται για αυτό το επάγγελμα. Μπορεί να μην ταιριάζουν σε ένα άλλο. Τώρα, γι' αυτό θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε. Mm-hmm. Τις προάλλες είχα μία συζήτηση με τον πρόσφατα εκλεγμένο συμπαραστάτη του Δημότη. Ναι, ναι. Ο οποίος βεβαίως είναι δικηγόρος. Και όχι διαμεσολαβητής. Και όχι διαμεσολαβητής. Θα μπορούσε όμως ενδεχομένως. Ναι. Το ιδανικό γιατί για το ρόλο του δεν υπάρχει ως προϋπόθεση στα προσόντα δεν για υπάρχει, να θέσει. Θα μπορούσε να μην είναι καν δικηγόρος. Αλλά σωστά. Το ιδανικό, επειδή κάνει διαμεσολάβηση, θα ήταν είναι και διαμεσολαβητής και δικηγόρος. Μας εξηγούσε λοιπόν ότι για να γίνει κάποιος διαμεσολαβητής δεν είναι απαραίτητο να είναι δικηγόρος. Ασφαλώς. Ναι. Τι εννοούμε? Και σωστό. Ο νόμος απαιτεί να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης, ναι. και από εκεί και πέρα θα εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβητής, θα δώσει τις εξετάσεις, θα πιστοποιηθεί και θα διαπιστευτεί ως διαμεσολαβητής. Γιατί αυτό? Γιατί το ίδιο απαντούσα και στους συναδέλφους της Άρτας πριν από 2-3 μέρες. Ότι τους έλεγα ότι αν ενδεχομένως έχετε ένα θέμα που αφορά, ξέρω εγώ, πλοίο, μπορεί να μην θέλετε έναν δικηγόρο διαμεσολαβητή, να θέλετε κάποιον που να ξέρει τα ναυπηγό επισκευαστικά. Δεν ξέρω καν ναι. ποια είναι η κατάλληλη ειδικότητα. Δεν είναι κακό ότι μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές και άνθρωποι από άλλες ειδικότητες. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, δηλαδή. Υπάρχουν, ναι. ναι. Πόσοι από τους 2.500 διαμεσολαβητές πάνω είναι? Πάνω από το 95% είναι δικηγόροι. Ναι. Πάνω από το 95%. Λίγοι είναι οι υπόλοιποι και μπορεί να είναι οικονομολόγοι. Καμιά φορά ίσως ψυχολόγοι, ενδεχομένως πολιτικοί, μηχανικοί. Ψυχολόγοι νομίζω ότι
Βγάζει ένα νόημα. Για όλα αυτά. Γιατί σε σχέση με το παράδειγμα που είδαμε τη προσομοίωση προηγουμένως, εκεί χρειάζεται και ένα ψυχολόγο για να μπορέσει να ισορροπήσει λίγο τα πράγματα που συναισθηματικά εκρήγνυνται με έναν τρόπο. Είναι για μένα. Ιδανικό είναι να κατέχει από νομικά, να κατέχει από ψυχολογία και από διαπραγμάτευση ο διαμεσολαβητής. Το πιο βασικό όμως απ' όλα, μα απ' όλα, είναι να μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Να θεωρείται αξιόπιστο άτομο και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Και αν πάρουμε να δούμε λίγο τι γίνεται διεθνώς, θα δούμε ότι οι πιο φημισμένοι διαμεσολαβητές είναι άτομα με μια πάρα πολύ απλή εμφάνιση, με ήπιο λόγο, που ούτε καν φαντάζεσαι, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση ούτε με αυτό που λέμε δικηγόρος, ούτε με αυτό που λέμε δικαστής, με τίποτε όμως. Εντελώς άλλη εικόνα. Για κάποιον που μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται για να γίνει διαμεσολαβητής, είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να δοθούν κάποιες εξετάσεις αφού όμως παρακολουθήσει πρώτα την εκπαίδευση. Αυτή δεν εκπαίδευση. Δεν μου αρέσει να λέγεται σεμινάριο. Είναι εκπαίδευση. Είναι εκπαίδευση. Δίνεις εξετάσεις μετά. Πόσος χρόνος απαιτείται για αυτή την εκπαίδευση? 80 ωρών. Ουσιαστικά είναι αρκετές μέρες. Είναι πολλές ώρες. Στην Αθήνα εδώ. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες άλλες μικρότερες πόλεις. Δεν είναι το θέμα να έχουμε πολλούς διαμεσολαβητές. Το θέμα είναι αυτός που θα γίνει διαμεσολαβητής να είναι κατάλληλος για αυτό το επάγγελμα. Και να θέλει να γίνει. Θέλει. Και όχι να είναι μια λύση ανάγκης. Αυτό. Επειδή δεν υπάρχει δουλειά στο ακριβώς, χώρο σας. Ακριβώς αυτό, αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το θέλει. Ναι. Και πάμε τώρα να πούμε λίγο και για τη δεύτερη φάση και να κλείσουμε. Λοιπόν, η δεύτερη φάση από 15 Μαρτίου 2020. Α, ναι, η δεύτερη φάση από τότε θα αφορά τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας που λέμε. Ναι. Όταν έχουν αντικείμενο πάνω από 30.000. Δηλαδή εκεί θα είναι υποθέσεις αποζημιώσεων λόγω χάρη, ιατρικής ευθύνης, εμπορικές διαφορές. Όλες αυτές οι διαφορές που πάνε στην τακτική διαδικασία, αυτές μετά τις 15 Μαρτίου υποχρεωτικά θα περνούν πρώτα από διαμεσολάβηση. Άρα λοιπόν... Αυτό το, μόνο... το οποίο είδαμε, να κάνω εγώ έτσι ένα σχόλιο θέλατε, σε αυτό που είδαμε... Το κατάλαβα, πείτε μου. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό που είδαμε ήταν δύο οι διαμεσολαβητές. Οι κύριοι που βλέπαμε απέναντί μας στο τραπέζι... Ήταν δύο διαμεσολαβητές. Μια ιδιαίτερη μορφή, αυτοί οι δύο είναι συνδιαμεσολαβητές. Συνήθως έχουμε έναν διαμεσολαβητή. Οι άλλοι τέσσερις που βλέπουμε είναι τα μέρη του ζευγαριού που έχουν το θέμα, το πρόβλημα που θα ρυθμίσουν και οι δύο δικηγόροι τους. Στην διαμεσολάβηση λοιπόν έχουμε στοιχειωδώς 5 άτομα και κατά περίπτωση μπορεί ανάλογα αν μπορούμε να έχουμε σε μερικές περιπτώσεις και ένα τεχνικό σύμβουλο ας πούμε. Όταν δεν είναι οικογενειακό και είναι ένα θέμα οικονομικό, μπορεί κάποιος να θέλει το λογιστή του. Κάποια τέτοια θέματα. Όλα αυτά συμφωνούνται και προχωρούμε. Και κλείνοντας να πούμε, θα διερευνηθεί λοιπόν η δυνατότητα ώστε να λυθούν το θέμα άμεσα και πιο οικονομικά όμως. Γιατί χωρίς δικαστήρια είναι βέβαιο. Πιο οικονομικά. Σαφώς πιο οικονομικά, με εμπιστευτικότητα, με απόρριτο και με τίτλο εκτελεστό. Είναι τα 4 βασικά πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Θα γίνει με βάση το νέο νόμο η πρώτη υποχρεωτική αρχική συνεδρία που κρατάει λίγο. Μετά από αυτό τα μέρη θα αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν σε κανονική διαμεσολάβηση ή όχι. Και αυτό μπορεί είτε να γίνει την ίδια μέρα αν είναι όλοι προετοιμασμένοι είτε να γίνει σε άλλη μέρα. Γιατί χρειάζεται μια πολύ καλή προετοιμασία και θέλω το κοινό να ξέρει ότι δεν θα πρέπει να θεωρεί τη δουλειά του δικηγόρου πρόχειρη ή κάτι τέτοιο, γιατί αν είναι πρόχειρη δεν θα βγάλει αποτέλεσμα. Πρέπει και ο δικηγόρος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και με τον εντολέα του να κάνει πολύ καλή προετοιμασία για να γίνει μια δομημένη συζήτηση, διαρθρωμένη, που να μπορεί να καταλήξει και σε αποτέλεσμα. Ωραία. Το πρακτικό συντάσσεται από τον διαμεσολαβητή. Από τον διαμεσολαβητή. Η συμφωνία όμως την οποία θα καταλήξει το ζευγάρι, ναι μεν βγαίνει με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, αλλά εν τέλει συντάσσεται από τους νομικούς παραστάτες με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή και περιέχεται στο πρακτικό που θα συντάξει ο διαμεσολαβητής. Και αυτό το έγγραφο οποτεδήποτε θέλει κάποιος μπορεί να πάει να το καταθέσει στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο και με βάση αυτό μπορεί να κάνει ακόμη και κατάσχεση. Σε λίγες μέρες δηλαδή πετυχαίνει ότι με τα δικαστήρια θα χρειάζονταν χρόνια και θα χρειάζονταν και πολύ άγχος και κούραση και όλο αυτό το πράγμα. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Μακάρι να μας διευκολύνετε σε όλες τις υποθέσεις μας.